ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο. Ήρθε ο καιρός να κάνω κάτι πια κι εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να καλωσορίσουμε τον κόσμο σε αυτή την υπέροχη πόλη, σε αυτή την όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πόλη λέτε, σου. Την πόλη μου. Είμαστε εδώ. Είχα πάρα πολλά χρόνια να ανέβω εδώ πάνω, στον πύργο του ΟΤΕ. Ο πύργος αυτός του ΟΤΕ, κυρίες και κύριοι, έγινε, ξέρεις ποια χρονολογία. Να πω, εγώ θα πω, δεν έχω πρόβλημα. Την χρονολογία που γεννήθηκα το 1970, άλλος ένας λόγος που είναι ωραία αυτή η χρονιά λοιπόν, γιατί έγινε κάτι που πριν στην κουβέντα που κάναμε, λέγαμε ότι τώρα χτίζονται σε άλλα μέρη του κόσμου τέτοιου είδους ακριβώς πύργοι. Μη φτάσει χαρωτάς, ετοιμόρροπά σου. Έχεις αγωνία όταν ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη? Εννοείται ότι έχω αγωνία. Γιατί το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι, είναι πιο απαιτητικό, ισχύει αυτό? Όχι, δεν νομίζω. Είναι πολύ πρόσφαροι άνθρωποι, είναι πολύ θετικοί σε αυτό που πάνε να δουν. Δηλαδή δεν πάνε με μια αρνητικότητα κριτικής. Δηλαδή δεν θέλουν να έρθουν να κριτικάρουν, θέλουν να έρθουν να περάσουν καλά. Καλά, εσύ ειδικά έχεις και μια ειδική σχέση με το κοινό. Και βέβαια την ειδική σχέση που έχει η Νατάσα με τις γυναίκες, δηλαδή. Τις αγαπώ πάρα πολύ τις γυναίκες. Και αυτός ο μύθος περί ανταγωνισμού μεταξύ γυναικών, νομίζω ότι είναι μύθος. Τα κομμάτια της δικής μου ζωής, που είναι και τα τραγούδια μου, γιατί ουσιαστικά μέσα από τα τραγούδια μου αναφέρομαι στην ίδια μου τη ζωή και αφηγούμε καταστάσεις και στιγμές, βρίσκουν πολλές γυναίκες στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Εξάλλου το 99,9% των τραγουδιών μου έχει να κάνει με αυτά τα ωραία δύσκολα που φέρνει ο έρωτας. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τραγούδια αγάπης με την έννοια της ένωσης, αλλά με την έννοια του καημού και του πόνου και, της, και του χωρισμού. Αν υπάρχει παράδεισμος, τότε είναι στα μάτια σου. Στα social media έχεις μπει πάρα πολύ δυναμικά. Πόσο σε απασχολούν τα social media? Καθόλου. Είναι μια ωραία πλάκα. Δεν τα παίρνω στα σοβαρά με την έννοια του να κάνω δηλώσεις μέσα από αυτό, αλλά μόνο. Ότι τραβάς βίντεο που βάφω με τώρα με αυτόν τον τρόπο, με ξεπερνάει, άλλο σου επιτρέπω γιατί σ' αγαπώ. Είναι ένας νέος τρόπος, μια νέα μέθοδος για την ξεκούραση των ανθρώπων. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να ξεκουραζόμαστε. Είναι ωραία επικοινωνία με τους ανθρώπους που ναι, σε αγαπάνε. Ναι, γιατί ναι, ναι. Κάθεται ο κόσμος και παρακολουθεί και σε παρακολουθούν πάρα πολύ τα βίντεο που ανεβάζεις. Νομίζω τώρα είναι πια θεσμός τα βίντεο σου. Αυτό προέκυψε ένα βράδυ, πήγαινα στο Φωταέριο και μόλις είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος, ήταν Οκτώβρης. Λοιπόν, και ήμουν η μόνη που δεν τον πήρα το δίσκο. Σταματάω λοιπόν σε ένα περίπτερο, το αγοράζω. Και μου έκανε και μένα ρε παιδί μου έτσι, μου έκανε πλακίτσα αυτό το πράγμα, ομορφιά, και λέω κάτσε να κάνω ένα βίντεο. Και κάνω ένα βίντεο και αφηγούμε αυτό που έκανα. Λοιπόν, μόλις αγόρασα το βίντεο που έχει το CD μου, σήμερα το πήρα, τι να κάνουμε. Αγόρασα σοκολατίτσες για τους συναδέλφους, γενικά μουσικούς, τραγουδιστές, και φτάνω σε λίγο στο Φωταέριο. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν έχω πάρα πολύ βενζίνη πάλι, οπότε αν ξεμείνω, ελάτε πάρτε με σας παρακαλώ. Θα είμαι στο Φωταέριο, Πειραιός. Σας αγαπώ πολύ. Καλή Παρασκευή. Την άλλη μέρα ξυπνάω, βλέπω το βίντεο πολύ λαοφιλές, έτσι, ωραίο ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο κόσμος το αγκάλιασε, λέω. Εντάξει, μπορεί να είναι σύμπτωση. Ένας ανησύχος καιρός και φίλος μου κεντρός σε φύσηξε σε άλλη αγκάλια. Έχουμε πάλι εδώ στην Θεσσαλονίκη του σήμερα, στη Θεσσαλονίκη του Φίξ της Νατάσας, και θέλω να πω ότι παιδιά πρωτοτύπησε. Η Νατάσα έχει κάνει κάτι πολύ καινούργιο αυτή τη φορά. Τι έχει κάνει? Τώρα είναι και σκηνοθέτης. Έφτιαξε ένα βίντεο που είναι μοναδικό και είναι, να πούμε τι ακριβώς, δείχνει τη Νατάσα όλη την προεργασία που κάνει, που ετοιμάζεται και πηγαίνει για να εμφανιστεί στο Φίξ. Θα ήταν οι μέρες μας γιορτές, θα με κρατούσες σ' όλες τις δύσκολες στιγμές, δεν θα μπορούσες. Ξέρεις, είναι αυτά ρε παιδί μου που γεννιούνται, αυτά είναι ανάγκες, δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό.
Είναι μια ανάγκη. Λέω κάθε φορά βγαίνω, εγώ γενικά δεν κάνω και τίποτα. Δεν μου αρέσει να κάνω πράγματα όταν είναι να βγω να τραγουδήσω. Δηλαδή γίνεται η εισαγωγή του τραγουδιού, μου βγαίνω και τραγουδάω. Και λέω τώρα, εγώ μέχρι να βγω να τραγουδήσω διανύω μια απόσταση, ένα χρονικό διάστημα. Να αφήσω το αυτοκίνητο, να μπούμε στο καμαρίνι, να μιλήσω λίγο με τους μουσικούς, να κάνουμε καμιά προβίτσα έτσι μεταξύ μας. Όλα αυτά δεν θα ήταν ωραίο, λέω, να τα δει και ο κόσμος. Ανθρώπινο, όπως είμαστε, δηλαδή, όπως πάω στο μαγαζί, έτσι κανονικά. Και αυτό έκανα. Κάποτε είχα κάνει μια συνέντευξη στη Βίκη Μοσχολιού. Μου θυμίζει αυτή την επίσης δωρική τραγουδίστρια, τη μεγάλη τραγουδίστρια από τη Βίκη Μοσχολιού. Δεν ξέρω αν σου το έχουν πει άλλοι, σου το έχουν ξαναπεί. Όχι, δεν μου το έχουν πει, αλλά με τιμάει αυτό. Με τιμάει. Απλά εγώ, επειδή πιστεύω κυρίως στην τέχνη, αυτό που θα πω το πιστεύω γενικότερα στους ανθρώπους, αλλά στην τέχνη ένα παραπάνω, πιστεύω στη μοναδικότητα του καθενός. Δεν είναι καθόλου καλή αρχή όταν ξεκινάς να μιμήσει κάποιον άλλον. Δεν έχει υπόσταση αυτό, δεν έχει βάσεις. Δεν έχει. Ο καθένας είναι μοναδικός. Και μόνο εκείνος ξέρει γιατί το κάνει και το λόγο και γιατί και πώς χτίζει την καριέρα του και πώς και πώς και πώς. Άρα ο άλλος απλά βλέπει κάτι και πάει να το μιμηθεί. Δεν έχει την ουσία αυτού. Να σε ρωτήσω, αγωνία για τη Χριστιανά έχεις? Κοίτα, αγωνία με την έννοια που το λέω όχι, γιατί είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα, ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι και η Αντριάννα μου ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Είμαι πολύ τυχερή σαν μαμά, γιατί έχω δύο πολύ καλά παιδιά και το καλά το βάζω σε επίπεδο ανθρώπου. Η Χριστιανά μου βρήκε το δρόμο της. Να πούμε ότι τελειώνει το πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο. Στο πτυχίο, δόξα τω Θεώ, και αυτά που σκέφτεται να κάνει είναι πολύ σοφά. Και νομίζω θα την οδηγήσουν σε πάρα πολύ ωραίο δρόμο. Η Αντριάννα μου πάλι είναι τώρα πια στην τελική ευθεία. Θα πάει στην τρίτη λυκείου και θα την περιμένει και εκείνη μια ωραία πόρτα που θα ανοίξει και θα είναι όποια εκείνη επιλέξει. Κοίταξε, σε παρακαλώ, με προσοχή θέλω να ακούσεις αυτό. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Ορίστε. Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Όπου κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καυχαίμαι. Θεσσαλονίκη μου, ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι.